Οι κυνηγοί των Supernova αποκαλύπτουν τα μυστικά τους στο κοινό της Κοζάνης. Η ειδική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας για να αναδείξει τη δουλειά της ελληνικής ομάδας αναζήτησης υπερκεφανών. Στην οποία τρία μέλη της είναι και από την Κοζάνη. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, αριστερός αστρονόμος και ερευνητής, ήρθε εδώ σήμερα ώστε να μας παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τη δουλειά που κάνουμε σαν ομάδα έρευνας. Από το 2003 αυτή η ομάδα ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στην εύρεση υπερκενοφανών ή supernova εκρήξεων. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο παγκόσμιες πρωτιές, το 2015 και το 2016. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί είναι συναρπαστική γενικότερη επιστήμη της αστρονομίας να μάθουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά. Πολλοί από εμάς, αν όχι περισσότεροι, πάντα αναρωτιόμαστε τι είναι η ζωή, γιατί είναι η ζωή και αν έχει κάποιο νόημα. Σήμερα θα αναλύσουμε με κάποιον τρόπο, τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε επιστημονικά, του γιατί είμαστε εδώ, πώς φτιαχτήκαμε για να είμαστε εδώ και το τι είναι το εδώ και το πότε είναι το εδώ συγκεκριμένα. Όλα αυτά τα έχουμε ανακαλύψει παρατηρώντας υπερκενοφανείς εκρήξεις, διότι είναι αυτό που λέμε η σταθερή φάρη του σύμπαντος, με τους οποίους μπορούμε να μετράμε τις αποστάσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λογγραφικό Μουσείο Κοζάνης.